Λοιπόν, να συνεχίσουμε με κάποια παραδείγματα πάνω στην αναγωγή σε state space. Τα κάναμε λίγο στην αρχή, στα κάνα δύο παραδειγματάκια έτσι με μάζα και λατήρια, δείξαμε πώς γίνεται η αναγωγή, νομίζω στο πρώτο βίντεο. Οπότε να κάνουμε κάνα δύο ακόμα τέτοια παραδείγματα, θα κάνω δύο. Οπότε θα ξεκινήσω με ένα σύστημα δεύτερης τάξης, χιδίστονος και τρία χιτών στο τάφ. Και δύο φορές το χ του τάφ. Αυτό είναι ίσο με πέντε φορές το χ του τάφ. Ωραία. Να δείξουμε λοιπόν ξανά πώς κάνουμε την αναγωγή σε σύστημα state space. Λοιπόν, ξεκινάμε να αναγνωρίζουμε κάποιες πληροφορίες για το σύστημα. Η πρώτη βασική πληροφορία βέβαια είναι τι βαθμού είναι διαφορική εξίσωση. Είναι δευτέρου βαθμού, άρα με τη μία μου λέει πως ψάχνω δύο states. Ωραία. Δηλαδή έχουμε ένα διάνυσμα κατάστασης, αυτής εδώ πέρα της μορφής, να το ονομάσω χ κεφαλαίο, να το ονομάσω ζήτα κεφαλαίο. Στο ονομάσω χ κεφαλαίο. Αυτό θα είναι λοιπόν το χ ανά χ2. Ωραία. Και βέβαια ψάχνω δύο διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Η μία θα είναι της μορφής χ ένα τόνος ίσον με κάτι και η άλλη θα είναι η χ δύο τόνος ίσον με κάτι. Και βέβαια αυτές πρέπει να τις βρω. Ωραία. Αυτά τα καταλαβαίνουμε τη μία επειδή η διαφορική εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού. Ωραία. Τώρα βέβαια πρέπει να κατασκευάσω αυτές τις δύο διαφορικές εξισώσεις. Και το πρώτο βήμα για να κάνω κάτι τέτοιο είναι βέβαια να αναγνωρίσω τις καταστάσεις μου. Οπότε η πρώτη μου κατάσταση βέβαια θα είναι η μεταβλητή που με ενδιαφέρει. Εδώ πέρα έχω τη χ. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο βήμα. Η δεύτερη μεταβλητή που θα θέσω είναι, προσέξτε, η παράγωγος αυτής της κατάστασης χ, της μεταβλητής χ. Ωραία. Εφόσον λοιπόν η δεύτερη κατάσταση είναι η παράγωγος του χ και το χ εγώ το έχω βαφτίσει χ1, αυτό την χάνει να είναι και η παράγωγος του χ1. Πάρα πολύ ωραία. Από εδώ λοιπόν προκύπτει η πρώτη μου διαφορική εξίσωση. Είδατε, προκύπτει δηλαδή από τη διαδικασία που έχω αναλάβει στη μοντελοποίηση. Ωραία. Ότι χ1 τόνος είναι ίσο με χ2. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι κάνω από εδώ και πέρα. Τρίτη κατάσταση, όπως είπα, δεν χρειάζομαι. Άρα, για να έρθω εδώ στην αρχική μου διαφορική, το χ το έχω κάνει χ1, μια χαρά. Το χ τόνος το έχω κάνει χ2, μια χαρά. Και έχει μείνει το χ δίστονος. Το οποίο δεν το έχω κάνει κάτι, αλλά για να σκεφτούμε, εφόσον το χ τόνος είναι ίσο με το χ2, ουσιαστικά αυτό είναι το χ τόνος του τάφ, το οποίο το παραγωγίζω άλλη μια φορά. Δηλαδή, ταυτίζεται με το χ2 τόνος του τάφ, εφόσον η πρώτη παράγωγος είναι το χ2. Ωραία. Άρα είναι η παράγωγος της παραγωγού. Πάρα πολύ ωραία. Από εδώ επομένως προκύπτει, αν έρθω εδώ πέρα στην αρχική μου διαφορική εξίσωση και αντικαταστήσω όλες τις μεταβλητές, για να το γράψουμε, το χ2, όχι συγγνώμη, το χ δίστονος θα γίνει χ2 τόνος. Ωραία. Συν. Τρεις φορές το χ τόνος το έχω βαφτίσει χ1. Ωραία. Εδώ να το καθαρογράψω, είναι ο χρόνος. Και δύο φορές το χ του τάφ. Ωραία. Χ ένα τόνος. Συγγνώμη. Να τα διορθώσω. Γιατί μπερδεύτηκα. Έχοντας ορίσει το χ1 και το χ2 και έχοντας αναγνωρίσει και το χ2 τόνος, έρχομαι τώρα στην διαφορική εξίσωση αυτήν εδώ πάνω, για να τη δούμε, και ουσιαστικά θα αντικαταστήσω κάθε μία μεταβλητή. Δηλαδή το χ δίστονος θα βγει χ2 τόνος του τάφ, πάρα πολύ ωραία. Και τρεις φορές το χ τόνος του τάφ, για να δούμε με τι ισούται με το χ2, πάρα πολύ ωραία, συν δύο φορές το χ του τάφ που είναι το χ1 τάφ, το οποίο ισούται με πέντε φορές το χ του τάφ. Αυτή είναι η πρώτη μου διαφορική εξίσωση και αυτή είναι η δεύτερη, απλά θα τα καθαρογράψω, θα κρατήσω το χ2 τόνος στα αριστερά και τα άλλα όλα θα τα πάω στα δεξιά. Και θα μου γίνει μείον 2 φορές το χ1. Γράφω και τις καταστάσεις σε αύξουσα σειρά. Μείον 3 φορές το χ2 τάφ και 5 γι του τάφ. Και τώρα δεν μου μένει παρά να έρθω να γράψω αυτές τις δύο διαφορικές εξισώσεις. Ωραία. Σε μορφή πινάκων. Θα έρθω λοιπόν και θα ορίσω το εξής. State εδώ. Αυτό θα είναι το διάνυσμα της παραγωγού. Ωραία. Ίσον και θέλουμε α φορές το διάνυσμα κατάστασης
Ωραία. Συν β φορές την είσοδο. Και μετά θα ορίσω και μια έξοδο. Και έρχομαι και γράφω τις διαφορετικές εξισώσεις ακριβώς όπως τις έχω διαβάσει. Δηλαδή το χ1 τόνος είναι ίσο με το χ2, άρα εδώ. Απλοί κανόνες γραμμικής άλγεβρας, θα είναι 0 και 1, άρα θα είναι γραμμή επιστήλη για να μου δώσει το χ2, και καμία φορά η είσοδος. Και εδώ θα έρθω στη δεύτερη και θα είναι μείον 2 φορές το χ1, μείον 3 φορές το χ2 και 5 φορές η είσοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν. Και το μόνο που είμαι, ας γράψω και από κάτω τους συμβολισμούς. Εδώ πέρα ουσιαστικά αυτό είναι το χ τόνος, το διάνυσμα κατάστασης δηλαδή, το μεγάλο. Αυτός εδώ είναι ο πίνακας α. Αυτό εδώ είναι φυσικά το διάνυσμα κατάστασης. Και αυτός εδώ είναι ο πίνακας β. Και βέβαια αυτό εδώ είναι η είσοδος μου. Έχω μόνο μία είσοδος από το σύστημα. Και ας γράψουμε και την έξοδο, ψη του τα θα είναι. Τώρα, εδώ πέρα η εκφώνηση δεν μας έχει πει ποια θα είναι η έξοδος. Αν δεν μας έχει πει η εκφώνηση, εγώ θεωρώ ότι η έξοδος θα είναι η μεταβλητή που μελετάω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χ. Επομένως, αυτό θα είναι, να γράψω ξανά το διάνυσμα κατάστασης, χ1 τάφ και 2 τάφ, και αυτό θα είναι 1, 0, δηλαδή θα ταυτίζεται με το πρώτο statement. Σε προηγούμενο παράδειγμα που δείξαμε κανονική μοντελοποίηση, μπορεί να μας ζητηθεί κάτι άλλο από την εκφώνηση. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει την περίπτωση που έχουμε ως έξοδο τη μετατόπιση, ως έξοδο την ταχύτητα ή το συνδυασμό τους. Τέλος πάντων, εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, οπότε είναι απλή περίπτωση. Αυτή λοιπόν είναι η αναγωγή σε ένα σύστημα state space. Ωραία. Πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, δεν υπάρχει λόγος να κάνετε λάθος. Το μόνο που χρειάζεται έτσι μια, κάποιες πολύ θεμελιώδεις γνώσεις γραμμικής άλγεβρας. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι θα δυσκολέψει κάποιον. Εντάξει. Πολύ προσεκτικά επίσης, λίγο στην αντικατάσταση, να μην σας φύγει κάποιο λάθος, κάποιο πρόσημο. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, στη διαφορική, να γράψετε τις μεταβλητές με αύξηση σειρά, πρώτα το χ1, μετά το χ2, χ3 κτλ. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε τι γίνεται όταν έχουμε μεγαλύτερη διαφορική εξίσωση.